να βρούμε τη Βάσια Ηλιοπούλου. Πάμε να βρούμε για να ανοίξουμε το φάκελο σχολεία. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες πως όσα σχολεία μας στέλνετε με βίντεο και φωτογραφίες πηγαίνουμε, τα βλέπουμε, ψάχνουμε τι έχει γίνει. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ώρες χτυπάει και το πρώτο κουδούνι. Πάμε να ξεκινήσουμε, Βάσια, καλό μεσημέρι, με το πρώτο σχολείο από το Άργος. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά όπου θα δούμε εδώ αποκλειστικές φωτογραφίες. Πέφτουν κυριολεκτικά σοφάδες από το ταβάνι. Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άργους. Θα δούμε σε πολύ λίγο την εικόνα από την οροφή. Μιλάμε για ζήτημα υγρασίας. Υπάρχει κίνδυνος, ακριβώς αυτό που είπες, να πέσουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Και μαθαίνουμε μάλιστα ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλη τάξη στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή το σχολείο αυτό το έχει ξαναζήσει το έργο. Έτσι μας ενημέρωσαν. Εμείς μιλήσαμε πριν από 4 μέρες, είναι τραβηγμένες και φωτογραφίες που θα δούμε. Μιλήσαμε με τη Δημοτική Αρχή και υπήρξε μια κινητοποίηση. Έγιναν εργασίες και ελπίζουμε ότι αύριο την ημέρα του αγιασμού όλα θα είναι έτοιμα να υποδεχτεί το σχολείο τους μαθητές. Θέλετε, προτιμάτε να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τις φωτογραφίες όλοι μαζί? Έχουμε μαζέψει αρκετά σχολεία, γιατί αφού λέμε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα, πρέπει να βλέπουμε και ένα αποτέλεσμα. Και πρέπει να πούμε τι έχουμε κάνει για αυτά τα θέματα που εσείς μας στέλνετε. Και βλέπουμε πράγματα να διορθώνονται λόγω ακριβώς της δημοσιοποίησης των προβλημάτων. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Και με κόσμο. Όμως, πάμε στο θέμα που αφήσαμε σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη διακοπή. Βάσια Ηλιοπούλου, αυτό λοιπόν είναι το σχολείο στο Άργος για το οποίο συζητάμε. Δείτε τώρα. Τα παιδιά αύριο δηλαδή θα μπουν μέσα σε αυτό το σχολείο που το ταβάνι του βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μαρία, θέλω να σου πω ότι αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πριν από 4 ημέρες. Μας ανησύχησε αυτή η εικόνα. Έχει υγρασία εδώ, έτσι. Μας ανησύχησε πολύ αυτή η εικόνα. Μιλήσαμε με τη Δημοτική Αρχή και πάνω σε αυτό που λες, έχω να σου πω ευχάριστες εξελίξεις. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, όπως σήμερα μας ενημέρωσαν. Ναι, ξεκίνησαν. Λογικό, σήμερα. Μία μέρα κάποιες... πριν ανοίξει το σχολείο. Άλλαξε, άλλο. Αυτό είναι μισό λεπτό. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Εμάς οι φωτογραφίες από την, και το υλικό το είχαμε πριν από 2-3 μέρες. Δείτε τώρα, επειδή η δημοσιογραφική μας ομάδα και εσύ επικοινώνησες με τους φορείς, δείτε τώρα το σχολείο σήμερα. Προφανώς οι άνθρωποι περίμεναν να γίνει τελευταία στιγμή για να είναι φρέσκο. Δεν εξηγείται. Είναι φρέσκο για αύριο, ακριβώς, ναι. Ωραία. Αυτά είναι από το έργο. Άργος. Πάμε τώρα ζωγράφο. Άρα, στο Άργος έχουμε αποκατάσταση. Γιατί... Ναι. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άργος. Βάψιμο έχουμε. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε ζωγράφο. Είναι δουλειά του Δήμου, εν πάση περιπτώσει, και το έκανε. Προχωρούμε. Μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει στο 5ο και 6ο δημοτικό σχολείο ζωγράφου από πέρυσι. Οπότε και έχει κριθεί στατικά ακατάλληλο. Ένα από τα 3 κτίρια στο οποίο συστεγάζονται τα 2 σχολεία. Αυτό είναι ο νέος χώρος στο Γουδί που θα μεταφερθούν τα παιδιά. Αυτό είναι σχολείο. Αυτό είναι σχολείο που βλέπετε, είναι ο προαύλιος χώρος. Και πέρα από τις εικόνες που δεν ξέρουμε αν είναι ενδεδειγμένες για σχολικές εγκαταστάσεις, προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Διότι δεν έχουν ακόμα ενημέρωση ότι ποια παιδιά θα πάνε εκεί, ποια παιδιά θα μείνουν στο πέμπτο. Δηλαδή, αύριο το πρωί πού θα πάνε. Τους έχουν πει να πάνε στον αγιασμό και εκεί θα ενημερωθούν που θα πάνε σχολείο μετά τον αγιασμό. Θα γίνει διαμοιρασμός. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Ήλιον, στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Ηλίου, και εκεί μιλάμε για ζητήματα στατικότητας. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, είχαμε κάνει ρεπορτάζ η ομάδα του Live View και συγκεκριμένα ο Βασίλης Τσουβάνος στο πρώτο πρότυπο γυμνασίο Ηλίου. Έχουμε ευχάριστα νέα. Μία μέρα μετά την προβολή του ρεπορτάζ ανακοινώθηκε η μεταστέγασή του. Και θα πάνε αλλού, λοιπόν. Θα πάνε αλλού, οριστικά κλειστό πλέον. Υπάρχει κτίριο διαθέσιμο, ξέρουμε ότι θα πάνε δηλαδή. Θα πάνε, ναι, σε κτίριο στην οδό Νιώβης που στεγάζει ήδη δύο νηπιαγωγεία. Θα πάνε εκεί. Άρα ελήφθη η απόφαση, ξέρουν που θα πάνε αύριο και στους ζωγράφους. Πάμε τώρα στη Θήβα, εκεί όπου είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ και έχουμε εξελίξει σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Είχαμε δείξει ο Λευθέρης Θεοδωρακόπουλος τις ακατάλληλες κτηριακές υποδομές του ΕΕΚ Θήβας. Είχαμε μιλήσει και με τους γονείς. Ακριβώς. Με τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Καταλάβαμε ότι ήταν το τέταρτο σε προτεραιότητα ζήτημα το σχολείο, αυτό το κτίριο εννοώ, για τον Δήμαρχο. Άρα δεν πέτυχε τη χρηματοδότηση που ήθελε. Πρέπει να το βάλει πρώτο. Αν νόμιζε ότι το επίγον, δηλαδή ένα από τα βασικότερα θέματα του είναι η αντικατάσταση αυτού του κτιρίου που στεγάζει πόσα παιδιά. Ήρθε η βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα πρώτον.
Ακριβώς. Από και τον μάλλον... Όμιλο Στασινόπουλου και από τους βιομηχάνους της... Η Ένωση της... Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας ακριβώς θα φτιάξουν τουαλέτες για τους μαθητές και μάλλον ανέβηκε σε σειρά προτεραιότητας το μέλλον του σχολείου, γιατί μετά την προβολή του ρεπορτάζ ειδοποιηθήκαμε πως μετέβη εισαγγελέας για να κάνει αυτοψία στον χώρο μαζί με ειδικά κλιμάκια. Μαζί με τα κλιμάκια. Ο ΣΚΑΙ έχει μια ιστορία στην περιοχή. Υπενθυμίσω ότι το 2009 για μήνες ολόκληρους παλεύαμε την κατάσταση του Ασοπού ποταμού, ο οποίος διέρχεται τη βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων. Κοίτα όμως με τη σύμπραξη δυνάμεων, ρε παιδί μου, με τον Παπαγιάννη τον Οικονομίδη, στεναρά δίπλα μας. 2009. Πάμε στη Σαντορίνη τώρα και εκεί είχαμε δει προκατέθουσες και εκεί όμως φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Για εξήγησέ μας. Είχαμε δει προκατέθουσες, είχαμε δει σε παλιά αποδυτήρια γηπέδου να έχουν μετατραπεί διαμορφωμένα έτσι να στεγάζουν υπηαγωγείο. Αυτό που είμαστε, Σαντορίνη. Είμαστε στη Σαντορίνη. Πάμε λίγο το βίντεο λίγο πίσω. Είμαστε στο δεύτερο, σε τουριστικό... σε τουριστική, πώς θα το πω, προορισμό, δεύτερος τουριστικός προτίμηση, προτίμηση νησί της Ελλάδος. Είναι αυτό το σχολείο. Αλλάζει κάτι για αύριο. Αλλάζουν πράγματα και για αύριο. Εμείς μιλήσαμε με τις δημοτικές αρχές. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η Σαντορίνη κάθε χρόνο αυξάνει το μαθητικό της πληθυσμό κατά 10%. Άρα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν όμως και λύσεις που θα δοθούν, όπως μας είπαν, νέα σχολικά κτίρια στο νησί, νέες αίθουσες, γίνονται εργασίες. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι τα νέα σχολικά κτίρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αύριο ή όποτε. Θα χρησιμοποιηθούν πολλά από αυτά, 6 νέες αίθουσες στο Λύκειο Θύρας, νέο δημοτικό στην Ία, γίνονται εργασίες. Αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί αύριο, όπως καταλαβαίνεις. Έχει λίγο δρόμο ακόμα. Ναι. Πάμε να τα τρέξουμε. Πάμε στην Κρήτη τώρα για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στην Κρήτη, λοιπόν, δεν θα σας μιλήσω για κτηριακές εδώ, για κτηριακά ζητήματα, για συγχώνευση τμήμάτων, όπως κάναμε και χθες η Δήμητρα Σέκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαλιανδρίου. Ίδια ακριβώς κατάσταση. Συγχώνευση τμήματων. Πρώτη Δημοτικού 3 τμήματα, Δευτέρα Δημοτικού 2 τμήματα, 25 και 25 παιδιά. Και αντιδρούν φυσικά οι γονείς. Πάμε και στο Μαλεβίζι και να κλείσουμε με αυτό. Ωραία, είχαμε δείξει εικόνες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αγίας Μαρίνας, με σκουριά, εικόνες αυτές ακριβώς. Τώρα επίσης κινητοποίηση. Μας ενημέρωσαν για επισκευές με βάση αιτήματα που έχει καταθέσει ο διευθυντής του σχολείου. Επισκευές όπως υδρομόνωση και θερμομόνωση. Ναι, έγκαιρα. Δεν μπορώ να πω έγκαιρα. Στη σωστή ώρα θα γίνει η επισκευή. Επίσης, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ρεπορτάζ. Έτσι, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ο Δήμος. Είναι προφανές. Γι' αυτό τα περιγράφουμε και σας τα παρουσιάζουμε σήμερα. Εδώ υπήρχε και μία απάντηση εντωμεταξύ του στυλ ότι το στέγαστρο αυτό που δείχνεται με τη σκουριά δεν είναι στο χώρο που παίζουν τα παιδιά. Είναι παρακάτω. Τα μεγαλοποιεί η δημοσιογραφία. Και ξέρω. Δείτε ένα τελευταίο τώρα, λοιπόν, από την αρχή. Αφού είδατε όλη αυτή, συγγνώμη, τη σαβούρα, με τα συγχωρήσεως δηλαδή, όλο αυτό το την κτηριακή υποδομή που δεν μας τιμά, ας δούμε τώρα πώς γίνεται ένα καινούριο σχολείο. Κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι δημόσιο αυτό σχολείο. Αυτό είναι ένα καινούριο δημόσιο γυμνάσιο στην Αρτέμιδα Αττικής. Να κλείσουμε έτσι με μία το δεύτερο εικόνα. Γυμνάσιο Αρτέμιδας. Ακριβώς το αριστερά μέρος. Βλέπετε και την κατασκευάστρια εταιρεία. Δεν είναι κακό να λέει και εκείνη την ταυτότητά της. Αυτό πάντως, άμα το δεις απ' έξω και δεν δεις την πινακίδα, λες να αποκλείεται ένα σχολείο. Να είναι σχολείο. Αυτό είναι ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι μια ιδιόκτητη μονοκατοικία. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κτίριο. Μπράβο στην Αρτέμιδα, μπράβο στα παιδιά της Αρτέμιδας. Ακριβώς στο δεύτερο γυμνάσιο που θα απολαύσουν. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Τσαγκρινό. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς του ακροατή του Sky Κώστα Τσαγκρινού, ο οποίος μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες για να τιμήσουμε αυτή την πολύ ωραία κατασκευή. Να είσαι καλά, Βάσκια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.